σήμερα. Ναι. Ορίστε. Ναι, ναι, αυτός είναι ο στόχος. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που θα εκδοθούν από εδώ, από το κέντρο έκδοσης εντολών, οι εντολές για διακοπή ρεύματος. Γι' αυτό και εμείς από χθες βράδυ κάναμε την κατάληψη, για να μην μπορέσει να φύγει καμία εντολή. Ναι. Αυτό το οποίο έχει πει η κυβέρνηση δια του κυρίου Σταθόπουλου και κατά συνέπεια και για τη ΔΕΗ, είναι να μην κοπεί το ρεύμα, ναι, ναι, και έδωσε μια αναστολή 3-4 ημερών. Αλλά ο σκοπός είναι να μην φύγουν από εδώ εντολές και πάνε στις περιφέρειες και στις κατατόπους. Ναι, αλλά πόσο θα μείνετε εκεί εσείς, κύριε Κατσαρέ? Μπορείτε να είστε εκεί πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ? Κάποια στιγμή θα χαλαρώσει η κατάσταση. Αυτή οι εντολές θα φύγουν. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ναι. Ένας παράγοντας, παραδείγματος χάρη, είναι ανάλογα με τη θέση της κυβέρνησης. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είπε τι θα κάνει. Είπε ότι θα το κοιτάξει το θέμα με κοινωνική ευαισθησία. Τώρα την έπιασε ευαισθησία, το κοιτάξει, σου λέει πάντως. Εμείς θα δούμε τώρα την κοινωνική ευαισθησία. Θα δούμε τι θα κάνει και ανάλογα θα πράξουμε. Εάν πράγματι. Εμείς ο στόχος μας βασικά είναι να αποσυρθεί αυτός ο νόμος. Γιατί πραγματικά είναι...